Διάβασα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό και κάλεσα την κυρία Πολίνα Γιαννιώτη, η οποία είναι διατροφολόγος, να μας το εξηγήσει και να το συζητήσουμε μαζί. Θέλω να σας το διαβάσω ακριβώς, γι' αυτό έβαλα γυαλί. Υπάρχει μια άρρηκτη σχέση μεταξύ της ψυχολογίας μας και της διατροφής μας. Η ψυχολογία μας επηρεάζει τις διατροφικές μας επιλογές και οι διατροφικές μας επιλογές επηρεάζονται από την εκάστοτε ψυχολογία μας. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχουμε ακούσει από πάρα πολύ κόσμο να λέει ότι εγώ όταν δεν είμαι καλά το ρίχνω στο φαΐ. Ναι. Όπως και το ανάποδο βέβαια. Ότι... όταν δεν είμαι καλά, εγώ είμαι στις άλλες πλευράς. Αν δεν είμαι καλά, τίποτα, τελείωσα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και ό,τι και να βάλω στο στόμα μου δεν έχω γεύση. Το αντίθετο είναι ότι επειδή τρώω πολύ, επηρεάζεται η ψυχολογία μου, άρα πέφτω. Τώρα, εκεί πάω, στην κυρία Γιαννιώτη. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα. Αυτό. Ενδιαφέρει όλους μας πάρα πολύ αυτό το θέμα και θέλω να το συζητήσουμε μαζί σας. Τι κάνετε, μη σηκώνεστε, καλώς μας ήρθατε, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Λοιπόν, μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο αυτό που διάβασα, που το διάβασα και με εντυπωσίασε. Λοιπόν, είναι πολύ απλώς. Συνδέεται άμεσα. Οι επιλογές που κάνουμε στη διατροφή μας συνδέονται άμεσα με την ψυχολογία μας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια μέρα να είμαι στεναχωρημένη, να είμαι κουρασμένη, να είμαι πολύ χαρούμενη και να το ρίξω στο φαγητό. Άρα να φάω τη στιγμή που δεν πεινάω. Και από την άλλη, αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι μπορεί να μην να είμαι πολύ στεναχωρημένη ή πολύ χαρούμενη και να ξεχάσω ότι πρέπει να φάω. Τώρα, ερχόμαστε στο άλλο που αναφέραμε, ότι μετά μπορεί να έχω τύψεις όμως, γιατί έφαγα πάρα πολύ, ενώ δεν έπρεπε να φάω. Άρα όλα αυτά συνδυάζονται πάρα πολύ μεταξύ τους και καταλήγουμε στο ερώτημα να λέμε τελικά τι ήμουν, χαρούμενη, στεναχωρημένη, πεινασμένη, ήμουν πεινασμένη και έφαγα. Άρα λίγο συνδέονται όλα αυτά και συγχέονται, θα λέγαμε. Και πολλές φορές φτάνουμε στο σημείο να υπερβαίνουμε του βάρους μας ή να έχουμε μια απώλεια βάρους, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε και τα δύο πράγματα αυτά, τα δύο άκρα. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει πολύ έντονα στη ζωή μας η κατάθλιψη. Και επειδή πάλι μιλάμε για ψυχή, για συναίσθημα, για το τι νιώθω, τι αισθάνομαι, θέλω να ακούσω τη γνώμη σας, αν και αυτό έχει επηρεάσει κάπως τη διατροφή μας ή τέλος πάντων τη ζωή μας γενικότερα. Πάρα πολύ και δυστυχώς ο άνθρωπος ψάχνει καταφύγιο μέσω της τροφής, αλλά δεν επιλέγει την τροφή που είναι το πραγματικό καταφύγιο για την ψυχική του υγεία, αλλά διαλέγει τροφές οι οποίες μας κάνουν χειρότερα, δηλαδή μας ρίχνουν στην κατάθλιψη και δεν μας κάνουν να αισθανθούμε καλύτερα. Υπάρχουν τροφές που μας ρίχνουν στην κατάθλιψη και αλήθεια το ποτό επηρεάζει αρνητικά τη διάθεση του ανθρώπου. Δεν λέω το ποτό, βγήκαμε έξω να πιούμε μια φορά στο τόσο και ένα ποτό, άντε και δύο. Μιλάω για αυτούς που το ρίχνουν πραγματικά πολύ στο ποτό. Αυτό μας επηρεάζει πάρα πολύ γιατί το αλκοόλ το μεταβολίζουμε πάρα πολύ αργά. Δηλαδή αργεί να φύγει από το σώμα μας. Το έχουμε για πολλές ώρες και κάποιες περιπτώσεις πολλές μέρες. Τώρα, όταν το ρίχνουμε στο αλκοόλ, αυτό που λέμε ότι δεν έχουμε πιει ένα ποτήρι, το να πιούμε ένα ποτήρι θα λέγαμε ότι μας χαλαρώνει και πλέον και βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στις συστάσεις έχουμε το αλκοόλ στη διατροφή μας, ακόμα και στη δίαιτα και σε μια ισορροπημένη διατροφή ενός ανθρώπου γενικότερα. Τώρα, όταν υπερκαταναλώνω, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί πάμε σε άλλα μονοπάτια, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε καλά. Και φυσικά έχουμε συνέπειες γενικότερα στην υγεία μας αλλά και στο σωματικό μας βάρος. Και το αλκοόλ μας εφοδιάζει με κενές θερμίδες, δηλαδή θερμίδες οι οποίες δεν έχουν θρεπτικά συστατικά παρά μόνο θερμίδες. Τώρα, σε αυτό όμως που αναφέρατε για την κατάθλιψη, θα πρέπει λίγο να μπει στο μυαλό μας ότι όταν δεν είμαστε καλά, όταν νιώθουμε ψυχολογικά ότι έχουμε πέσει για πολλούς λόγους που υπάρχουν, που συμβαίνουν γύρω μας, εκεί να διαλέγουμε την κατάλληλη τροφή. Φυσικά δεν έχουμε ακούσει κανένα να πει με στεναχωρημένη, χώρισα με το φίλο μου, θα φάω μια φρουτοσαλάτα. Όλοι τρώμε γλυκά, τρώμε παγωτά, διαλέγουμε τέτοιου είδους τροφές. Οι τροφές αυτές όμως θα μας χαρίσουν μια παροδική απόλαυση. Ενώ αν διαλέγαμε τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, αντιοξειδωτικές ουσίες οι οποίες καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και μας βοηθούν στο να είμαστε, να αισθανθούμε καλύτερα, όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά. Καλά που το λέτε το θέμα σας. Δηλαδή αισθάνομαι ότι αν ήμουν δασκάλα στο μάθημά σας, θα έλεγα άριστο, αυτό το παιδί διαβάζει όλη μέρα. Πώς θα